wanna play. Turn me on all the way. Come to me and take the ride. Skin on skin, it's your delight. Giving me the passion, you're burning my heart. Gonna rock you till you drop. Baby, you're the reason I'm feeling so hot. Want you now, I just can't stop. I've been training my life for a night with you. Driven by desire. Then move on me. Stop for you to see that my world's on fire. Shake, 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 mi amor. Rest for love. Καλώς απόγευμα, φίλες και φίλοι. Κυκλάδων Θεέ, επιστροφή σειρά από τις ολιγοήμερες πασχαλινές διακοπές που είχαμε. Εδώ είμαστε για να δούμε όλη την επικαιρότητα των ημερών και νομίζω ότι πολλοί θα παραξενευτήκατε επειδή παίξαμε το Shake It, το τραγούδι το οποίο είχε χαρίσει την τρίτη θέση στο Σάκη Ρουβά πριν από περίπου 10 χρόνια και κάτι. Σταμάτη. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Να πούμε και χρόνια πολλά στους τηλεθεατές μας, επειδή είναι η πρώτη μας εκπομπή μετά το Πάσχα. Ο Σάκης Ρουβάς νομίζω ήταν το 2003. Το 2003. Και πάλι την τρίτη θέση. Την τρίτη θέση. Είναι ακριβώς 13 χρόνια από τότε. Λοιπόν, και δεν παίξαμε τυχαία το Shake It, διότι κουνηθήκαμε αρκετά αυτές τις ημέρες με τους σεισμούς μικρής κλίμακας, θα λέγαμε, που είχαμε εδώ στην Σύρο. Δεν είμαστε βέβαια συνηθισμένοι. Όχι, οι περισσότεροι ήταν από 2,5 έως 3,2 της κλίμακας Ρίχτερ. Γι' αυτό παίξαμε το συγκεκριμένο τραγούδι. Αρκετοί πάντως δεν τους καταλάβουν, μεταξύ αυτών και εγώ. Έναν μόνο έχω καταλάβει. Ο ένας ο απογευματινός, λες, πριν από λίγες μέρες. Ναι, που ήταν γύρω σε 7 το απόγευμα. Αυτός ήταν αρκετά, όχι τόσο δυνατός θα λέγαμε, αλλά έγινε αισθητός από τους περισσότερους ο απογευματινός σεισμός. Και ο χθεσινός, νομίζω τα ξημερώματα ήταν αρκετά ισχυρός. Γύρω στις 4 και 10 που ήταν ο άλλος, ναι. Ακριβώς. Βέβαια δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας, φίλες και φίλοι τηλεθεατές. Εντάξει, θεωρούσαμε ότι η Σύρος είναι αντισεισμικό το σημείο το οποίο βρισκόμαστε εμείς εδώ στις κλάσεις. Τελικά μάθαμε ότι δεν είναι αντισεισμικό, απλά δεν είμαστε συνηθισμένοι σε τόσο μικρές σεισμικές δονήσεις, όπου νομίζω ότι σιγά σιγά, μέρα με τη μέρα, θα αρχίσουν να εξασθενούν. Λοιπόν, κλείνουμε αυτή την παρένθεση. Διαβάσαμε, να πούμε, σε κάποια τοπικά sites κάποιες δηλώσεις σεισμολόγων ότι δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας. Είναι κάποια έτσι, ελαφρά σεισμική δραστηριότητα η οποία εκτονώνεται και λογικά σε λίγες μέρες θα σταματήσει τελείως. Λοιπόν, η επικαιρότητα τρέχει. Έχουμε σημαντικά θέματα να δούμε στην σημερινή εκπομπή και επειδή τρέχει η επικαιρότητα, να σας πούμε ότι από τις 6 το πρωί της Παρασκευής ξεκινάει τετραήμερη πανεργατική απεργία στους ναυτικούς μας, στα πλοία. Είναι μια απόφαση που πήρε η ποινιό πριν λίγες ώρες, ξαφνικά, με αφορμή το γεγονός ότι η κυβέρνηση αποφάσισε να καταθέσει το ασφαλιστικό νομοσχέδιο αντί για την Τρίτη που είχε πει, το Σάββατο, δηλαδή μεθαύριο. Οπότε ως αντίδραση εξήγηλε 2,48 ώρες ουσιαστικά, δηλαδή τετραήμερη απεργία στα πλοία, η οποία θα ξεκινήσει στις 6 το πρωί της Παρασκευής και θα τελειώσει στις 6 το πρωί της Τρίτης. Και έχει κάνει ανάστατο πάρα πολύ κόσμο στα μάτια. Έχει ανάστατο δύο κόσμος, όπως μαθαίνουμε στα πρακτορία του νησιού γίνεται ένας μικρός χαμός για αλλαγές εισιτηρίων κτλ. Δεν ξέρω, νομίζω ότι ήταν τους έπιασε τους περισσότερους στον ύπνο, γιατί ήξεραν όλοι ότι η ποινιό είχε εξαγγείλει απεργία την Κυριακή 8 Μαΐου, αλλά κανείς δεν περίμενε ότι η απεργία θα ξεκινήσει από τα ξημερώματα της Παρασκευής. Λοιπόν, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχουμε τον πρόεδρο των συνταξιούχων ναυτικών της Σύρου, τον κύριο Γιώργο Μιλιό. Κύριε Μιλιέ, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, χαίρομαι που σας ακούω. Καλησπέρα, κύριε Μιλιέ. Η απόφαση της ποινιό μας έπιασε εξαπίνηση στους περισσότερους, δηλαδή ήταν λίγο απρόσμενη. Βέβαια, οι λόγοι είναι σοβαροί. Θέλαμε να μας πείτε τους λόγους που αποφασίστηκε αυτή η απεργία.
Να σας πω, βασικά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν θα έπρεπε να έχουν εκπλαγεί με την απεργία την οποία προκήρυξε η ποινιό, διότι εφόσον εσείς παρακολουθείτε την καθημερινότητα όλων των πεπραγμένων στη Σύρο και στις Κυκλάδες περισσότερο, θα σας θυμίσω εγώ ότι την 5η 21 Απριλίου στην εφημερίδα Ο Λόγος τότε είχα κάνει μια δήλωση που η ποινιό είχε εξαγγείλει να κάνει μεγάλη εβδομάδα, μεγάλη Πέμπτη, μια απεργία η οποία είχε σχέση με το νομοσχέδιο το οποίο θα κατατίθεται στη Βουλή. Είχαμε αντιδράσει το λοιπόν εμείς όλοι οι φορείς, δηλαδή όλοι σε όλη την επικράτεια στην Ελλάδα, όλοι στην αξιούν αθλητική και ενεργεία, είχαμε αντιδράσει τότε και λέμε ότι δεν μπορεί να στρέψει στην κοινωνία ολόκληρη ενάντια των αθεργατών σε μια απεργία, όπου πολύ περισσότερο εμείς εδώ στα νησιά αυτές οι μέρες οι επιχειρήσεις, οι κάτοικοι, γενικά όλοι περιμέναμε να βγούμε λίγο από αυτό το μαύρο τοπίο της ύφεσης με μια σχετική κίνηση. Επομένως το λοιπόν αυτοί οι λόγοι οι οποίοι πραγματικά αντιδράσαμε όλοι και εφόσον και το νομοσχέδιο δεν είχε κατατεθεί στη Βουλή, δεν έγινε αυτή η απεργία. Όμως υπήρχε η πρόθεση, υπήρχε η δήλωση από την ποινιό και από όλους τους φορείς, δηλαδή τους αθρογατικούς, ότι όταν αντιεθεί το νομοσχέδιο στη Βουλή, τότε θα προβούμε σε 48 ώρες επαναλαμβανόμενες απεργίες. Επομένως λοιπόν, όσοι παρακολουθούν τα ΜΜΕ και τον τοπικό τύπο, θα πρέπει να είχαν διαβάσει αυτό το οποίο είχα δηλώσει εγώ στην εφημερίδα, το λόγο στις 21 Απριλίου. Εν τω μεταξύ, το θέμα τι είναι, ότι με το νομοσχέδιο αυτό, ξεκινάμε από ένα διαφορετικό σημείο. Η υπογραφή του παρόντος μνημονίου από τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ είναι ακριβώς αντίθετο από ό,τι είχαν υποσχεθεί στον ελληνικό λαό προεκλογικά και αντίθετο στις απειλές προς τους εταίρους ότι εμείς θα βαράμε τα ταούλια και αυτοί θα χορεύουν. Εδώ όμως γεννάται το ερώτημα τελικά ποιοι θα σύρουν το χορό. Αυτοί που θα υπογράψουν το μνημόνιο ή ο ελληνικός λαός και μάλιστα κάποιες συγκεκριμένες κοινωνικές τάξεις. Ύστερα από αυτά τα οποία όλοι γνωρίζουμε, έρχεται η ποινιό και δεν κάνει τίποτε άλλο παρά να στηρίξει αυτά τα οποία κατά καιρούς τους είχαμε ενημερώσει εμείς και στη Σύρο που είχε έρθει ο κ. Νεφελούδης, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας κλπ. Μαζί με τον Αντώνη τον Συρίγου, με όλους τους βουλευτές των Κυκλάδων, οι οποίοι μας δήλωναν ότι, εν πάση περιπτώσει, έχουν άγνοια και θέλανε ενημέρωση. Εμείς τους είχαμε ενημερώσει και με προβλήματα και τους είχαμε πει όλα επιγραμματικά τι αντιμετωπίσει ο κλάδος μας. Και μάλιστα, εκείνο το οποίο είχαμε εντοπίσει περισσότερο είναι το εξής. Ότι οι ναυτεργάτες, δηλαδή, το ναυτικό επάγγελμα δεν συνάδει με τα επαγγέλματα της ξηράς. Όχι από θέμα επικινδυνότητας, όχι, κάθε άλλο. Όλα τα επαγγέλματα έχουν τη δική τους επικινδυνότητα. Ότι ο εργαζόμενος στεριά θα εργαστεί 8 ώρες και συνεχεία θα πάει στο σπίτι του. Στα πλοία όμως η εργασία είναι συνεχής, είναι 24 ώρου βάσεως. Και δεν είναι μόνο αυτά, είναι πάρα πολλά τα θέματα τα οποία τους είχαμε να λύσει εμείς και τους είχαν πει επιπρόσθετα ότι όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και όλων των ανεπτυγμένων κρατών παγκοσμίως, αναγνωρίζοντας πλήρως την ιδιομορφία του ναυτικού επαγγέλματος, έχουν ιδιαίτερους φορείς οι οποίοι και ασχολούνται με τα κοινωνοασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά θέματα των αθωργατών μας. Και των αθωργατών σε όλες αυτές τις χώρες. Γιατί εμείς δηλαδή να αποτελέσουμε εξαίρεση όταν λέμε ότι είμαστε Ευρωπαίοι και μέσα στην Ευρώπη? Κύριε Μιλιέ, να ρωτήσω κάτι. Επειδή βλέπω εδώ μια δήλωση του κυρίου Χαλά, του Γενικού Γραμματέα της ποινιό, ναι, και λέει ότι η συγκεκριμένη ρυθμισή δίνει το τελειωτικό χτύπημα στο ναυτικό επάγγελμα και στους συνταξιούχους ναυτικούς. Ναι. Ποια ρυθμισή εννοεί ακριβώς? Το ότι θα εντάξει το Ταμείο Ναυτικών μαζί με τα υπόλοιπα? Αυτή είναι αυτό ακριβώς. Εμείς είχαμε ζητήσει ότι λόγω της ιδιομορφίας του ναυτικού επαγγέλματος να μας αφήσει εμάς εκτός, διότι αυτές οι ιδιομορφίες τις οποίες είχαμε εξηγήσει σε όλους,
Μας έλεγαν τότε εκείνοι προφορικά σε συναντήσεις μας όλες και εδώ και στην Αθήνα ότι έχετε δίκιο, ότι είναι ένα ιδιόμορφο επάγγελμα, ότι έχει επικινδυνότητες. Είσαστε πραγματικά, δεν πρέπει να μπείτε σε αυτό το ενιαίο ασφαλιστικό φορέα. Και τους είχαμε αναλύσει μάλιστα ότι να αποφύγουν τη διάλυση του ΝΑΤ, να μην καταγραφήσουν το ΚΕΑΝ, βλέπουν ότι υπάρχει μεγάλη ανεργία, εκείνη συνέχεια να μην μειώσουν επιπλέον τις συνθέσεις των πλοίων, ο στελισμός των συντάξεων, η ανεργία η οποία υπάρχει, η ανασφάλιστη εργασία, όλα αυτά τα πράγματα είναι εις βάρος των εργατών. Mm-hmm. Και το πιο σημαντικό από όλα που τους είχαμε προτείνει, ότι κύριοι, ξέρετε κάτι, εμείς έχουμε να σας προτείνουμε κάτι για να φτιάξουμε τον ΝΑΤ, δηλαδή να έχουμε εισφορές. Στα πλοία τα οποία είναι 4.500 τα πλοία με ελληνική σημαία, πληρώνουν μόνο οι Έλληνες αξιωματικοί απομαχικά, δηλαδή πληρώνουν ασφαλιστικό ταμείο, ασφαλιστικό μας ταμείο. Mm-hmm. Οι αλλοδαποί όλοι δεν πληρώνει κανείς. Μπορείτε, εφόσον το λοιπόν εσείς σαν έχετε κάνει αγώνα υπέρ της, να αποφύγουμε την εισφοροδιαφυγή και έχετε πει να πάρετε μέτρα να μην γλιτώνει κανείς αυτό το οποίο πρέπει να πληρώνει για την ασφάλισή του. Μέσα στα πλοία, 4.500 πλοία υπάρχουν τόσοι αλλοδαποί και δεν έχετε επιβάλει στους πλειοκτήτες να ασφαλίσουν και αυτούς τους συναφεργάτες, οι οποίοι είναι ξένοι, να παίρνουν σύνταξη. Αλλά σκεφτείτε πόσες χιλιάδες άτομα θα πληρώνουν εισφορές στον ΝΑΤ. Οπότε το ΝΑΤ δεν είχε πρόβλημα οικονομικό. Τα οικονομικά προβλήματα του ΝΑΤ τα δημιουργήσαν τα συνεχή διοικητικά συμβούλια του ΝΑΤ, ερήμη των αυταργατών και η εκάστοτε κυβέρνηση έκανε κοινωνική πολιτική μέσα στα ταμεία μας. Αυτά είναι γνωστά σε όλους. Τα ξέρουμε αυτά. Να ρωτήσω, να πάμε στο διατάφτα, επειδή η απεργία, όπως καταλαβαίνετε, θα ταλαιπωρήσει αρκετό κόσμο. Βεβαίως. Η απόφαση αυτή πάρθηκε επειδή η κυβέρνηση αποφάσισε να καταθέσει το νομοσχέδιο του Σάββατο. Το είχαμε δηλώσει. Το είχε δηλώσει ο Γαλάς. Το θυμάμαι. Ότι μόλις καταθέσουν το νομοσχέδιο θα προβούμε σε απεργία. Και ήταν, το νομοσχέδιο ήταν να καταθεθεί την Τρίτη, τελικά πήγε Σάββατο. Πήγε τρεις μέρες νωρίτερα. Οπότε τώρα υπάρχει μια απεργία 4 ημερών. Βεβαίως. Και μπορεί να είναι και επαναλαμβανόμενες. Ναι, εάν όμως το νομοσχέδιο ψηφιστεί την Κυριακή όπως αναμένεται, τι θα γίνει, τι θα κάνει αυτή η κυβέρνηση. Εάν το νομοσχέδιο ψηφιστεί, θα ξανασυνέρθουν πάλι οι ποινιό με όλα τα σωματεία και θα αποφασίσουν εκ νέου. Τη συνέχιση του αγώνα προφανώς. Βεβαίως. Με ποιο τρόπο θα συνεχιστεί ο αγώνας. Έτσι ακριβώς. Νομίζω ότι αυτό το νομοσχέδιο το οποίο μπαίνει στη Βουλή δεν αφορά μόνο τους ναυτεργάτες. Όλες τις εργαζόμενες τάξεις θα τις αφορά. Είναι λεμιτό όμως για όλους, βέβαια. Έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή εδώ πρέπει να αποφύγουμε εμείς αυτή τη διαμάχη μεταξύ των διαφόρων επαγγελμάτων, δηλαδή γιατροί, δικηγόροι, ναυτικοί, οικοδόμοι, δημοσιογράφοι κλπ. Το νομοσχέδιο αυτό ισοπεδώνει τους πάντες. Mm-hmm. Πρέπει οπότε λοιπόν ο ένας να βάλει πλάτη στον άλλον, μπας και μπορέσουν και αυτές οι επικίνδυνες κυβερνήσεις οι οποίες έρχονται με τα ψέματα που λένε, μας έχουν καταβαλαθρώσει, δεν ξέρουμε τι ξημερώνει αύριο. Αυτή η αβεβαιότητα του σήμερα. Δηλαδή είναι το παρόν αβέβαιον και το μέλλον αόρατο. Ούτε σχέδιο έχουν, ούτε προβλέπουν τι θα κάνουν, απλώς υπογράφουν. Λόγια πολλά, λόγια της καραβάνας. Μάλιστα. Όχι οπότε μόνο αυτοί και οι προηγούμενοι, όλοι γενικά. Ναι, καταλάβαμε. Οπότε από αύριο για 4 μέρες συνεχίζεται η απεργία. Δεν θα έχουμε πλοία ούτε εμείς, ούτε ακριβώς τα υπόλοιπα νησιά. Τώρα, εκείνο το οποίο εγώ θέλω να δηλώσω είναι ότι εάν πραγματικά δούμε στα νησιά ότι υπάρχει έλλειψη κάποιων σημαντικών προϊόντων κλπ., τότε θα πρέπει να μιλήσουμε να έχουν ένα πλοίο ασφαλείας, ούτως ώστε να μην μείνουν τα νησιά από επειδή υλικά και πράγματα τα οποία είναι αμέσου διαθέσιμα στον, στον πληθυσμό των νησιών. Επειδή το Πάσχα είχαμε αρκετό κόσμο στα νησιά μας και από ό,τι γνωρίζω υπάρχουν και αρκετά καταστήματα που ξέμειναν από προμηθείες, γι' αυτό το θέτεται, φαντάζομαι. Γι' αυτό ακριβώς το λέω και εγώ, διότι δηλαδή πραγματικά, ας πούμε, φέτος ο κόσμος ο οποίος ήρθε στη Σύρο και γενικά στα νησιά ήταν Ο μεγαλύτερος αρμός που έχει παρατηρηθεί στις Ρωμές. Φτάσαμε λέει γύρω στους 8.000. Mm-hmm. Είναι 7.907 τόσο άτομα. Ακριβώς. Μάλιστα. Οπότε θα είμαστε σε αναμονή να δούμε τη συνέχιση του απεργιακού αγώνα των ναυτικών. Ναι, θέλω να πιστεύω ότι ο αγώνας των αφεργατών και όλων των υπολείπων θα χτυπήσει καμπανάκι τουλάχιστον κάποια πράγματα τα οποία αφανίζουν κάποιους κλάδους να βάλουν μυαλό και να καταλάβουν ότι οι Έλληνες εργαζόμενοι δεν θέλουν τίποτα
για αυτά τα οποία έχουν κάνει εκείνοι εις βάρος του ελληνικού λαού. Φαντάζομαι, κύριε Μιλιέ, πάντως ότι αν υπάρξει κάποια αναδίπλωση από πλευράς κυβέρνησης, γιατί πολλές φορές έχουμε δει τελευταία στιγμή στα νομοσχέδια να υπάρχει μια αναδίπλωση. Σωστά. Θα διακοπεί η απεργία, την Κυριακή ίσως. Εγώ σας λέω ότι είμαστε σε καθημερινή βάση, είμαστε σε επαφή. Εάν πραγματικά κάποια από αυτά τα οποία εμείς προτείνουμε και είναι πραγματικά σκοτώνε, δηλαδή κοίταξε να δεις, αυτά τα οποία εμείς του ζητάμε, ποια είναι, ας πούμε. Αυτή η οξυνόμενη και διακούμενη συνεχή ανεργία στον αθηκό κλάδο, παραδείγματος χάρη. Η μαύρη ανασφάλιση εργασία. Αυτά να κυνηγήσουν. Ναι. Και να μην παραβιάζουν τους φόρους εργασίας. Είναι πολύ θετικά. Να μην διαλύσουν τον ΝΑΤ, το οποίο είναι το δεύτερο ταμείο στον κόσμο μετά της Γαλλίας, το οποίο έχει γίνει, ας πούμε. Μάλιστα. Είναι θέματα, εντάξει, όταν εμείς πληρώναμε δολάρια και λίρες, τα οποία τα πήρε το ελληνικό δημόσιο, τα δραχμοποίησε και έβγαλε δισεκατομμύρια, τότε εμάς μας ρώτησε. Σωστά. Δηλαδή είναι πράγματα τα οποία ο κόσμος προφανώς να μην τα γνωρίζει με λεπτομέρειες, αλλά δεν μπορεί κάποιος να φωνάζει όταν πραγματικά είναι τόσο πολύ αδικημένος και όταν έχει, και να σκεφτείτε ένα ναυτικός με 20-25 χρόνια υπηρεσία, έχει να κοιμηθεί σε σταθερό έδαφος, σε ένα κρεβάτι, 25 χρόνια. Ποιος υπουργός αντέχει 25 χρόνια να κοιμάται σε ένα κρεβάτι που κινείται, δηλαδή πότε προνεφτάζει και πότε διατυχίζεται. Ποιος από τους υπουργούς έχει μπει σε βαπόρι μέσα να κροσάει τον Ατλαντικό με κυκλώνες και με χάρη γκέν τον Ειρηνικό. Μπαίνουν στα κουραζιερόπλια, στον Πειραιά και στα διάφορα άλλα πλοία επιβατικά, στην πρώτη θέση, με σερβιτόρους κλπ. Να πιούν τον καφέ τους. Και νομίζω πως σε αυτήν τη ζωή του ναυτικού έχουν μπει σε δεξαμενόπλαιο 300.000 τόνοι να κάνουν 52 μέρες ταξίδι. Και να αποφασίσουν. Πάντως αυτά που είπατε για τα αποθεματικά, νομίζω ότι πολλοί Συριανοί τα ξέρουν γιατί έχει πλούσια ναυτική ιστορία. Βέβαια, ακριβώς. Μάλιστα, λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μιλιέ. Και εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά. Να είστε και συγγνώμη για την ένταση της φωνής, γιατί είμαστε πραγματικά κοντεύουμε να βγούμε από τα ρούχα μας. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Γεια σας. Λοιπόν. Αυτό ήταν ο πρόεδρος των συνταξιούχων ναυτικών της Σύρου. Μας είπε τις τελευταίες κινήσεις που θα κάνει είναι το σωματείο. Η πιο φρέσκια είδηση της ημέρας, γιατί η απόφαση της ποινή πάρθηκε πριν λίγες ώρες, λίγο μετά το μεσημέρι. Το θέμα είναι ότι για 4 μέρες δεν θα έχουμε πλοίο και θα δούμε για τη συνέχεια. Υπάρχει ήδη αναστάτωση, όπως είπα και νωρίτερα. Πολύ που είχαν βγάλει εισιτήρια για αύριο και μεθαύριο σπέβδουν πλέον στα πρακτορία του νησιού για να αλλάξουν τα εισιτήριά τους για σήμερα. Ουσιαστικά έχει δύο πλοία ακόμα σήμερα. Mm-hmm. Ένα σε 7.30 και ένα ξημερώματα. Όσοι μπορέσουν να μπουν, καλώς. Αλλιώς οι υπόλοιποι την επόμενη εβδομάδα. Λοιπόν, να συνεχίσουμε με την υπόλοιπη θεματολογία της εκπομπής. Ξεκινώντας, βλέποντας τους τίτλους ειδήσεων. Τους κυριότερους τίτλους ειδήσεων οπτικοποιημένους της σημερινής ημέρας και το δελτίο καιρού, και σε λίγο επιστρέφουμε ξανά μαζί σας. Σαν σήμερα, 5 Μαΐου το 1969, οι The Beatles κυκλοφορούν στην Αμερική το single Get Back. 25 μέρες μετά την κυκλοφορία του στην Μεγάλη Βρετανία. Το τραγούδι θα κυκλοφορήσει μόνο σε single και πολύ πολύ αργότερα, λίγο πριν τη διάλυση του συγκροτήματος, θα συμπεριληφθεί στο άλμπουμ Let It Be το 1970 σε μια εκτέλεση τελείως μα τελείως διαφορετική. Μαΐου του 1984. Οι Duran Duran βρίσκονται στην κορυφή του UK Single Chart με το τραγούδι The Reflex. Είναι ίσως η μεγαλύτερη επιτυχία του γκρουπ. Επίσης, είναι το δεύτερο τραγούδι του συγκροτήματος που φτάνει στο νούμερο 1 των Βρετανικών Charts μετά το Is There Something I Should Know τη χρονιά του 1983. Το τραγούδι συγκεκριμένα είχε κυκλοφορήσει σαν single στις 16 Απριλίου της ίδιας χρονιάς. Mm-hmm.
5 Μαΐου το 2006. Οι Red Hot Chili Peppers κυκλοφορούν το ένατο στούντιο άλμπουμ τους με τίτλο Stadium Arcadium. Είναι το τελευταίο άλμπουμ του συγκροτήματος με τον κιθαρίστα John Frusciante. Μόνο την πρώτη εβδομάδα πούλησε στην Αμερική 450.000 αντίτυπα και έκανε την εμφάνισή του στο Billboard 200 απευθείας στην θέση νούμερο 1. Τον Φεβρουάριο του 2007, στην 49η τελετή απονομής των Grammy Awards για την χρονιά του 6, οι Red Hot Chili Peppers θα κερδίσουν το βραβείο Best Rock Album και για το τραγούδι Danny California το Best Rock Performance by a Duo or Group with Vocal. Δημοφιλή τραγούδια του άλμπουμ τα Danny California, Snow, Desecration Smile, Humdy Bump και Tell Me Baby. Λοιπόν, επιστρέψαμε κοντά σας, είδαμε πρώτα το μουσικό ημερολόγιο της ημέρας, έπειτα τις ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους και βέβαια το δελτίο ειδήσεων. Πάμε να δούμε κάποιες ειδήσεις εδώ τώρα πιο φρέσκες από την Σύρο. Να ξεκινήσουμε βέβαια με μια είδηση από το αστυνομικό ρεπορτάζ, όπου στη σύλληψη δύο ημεδαπών, μιας 39χρονης και ενός 36χρονου, προχώρησαν το βράδυ άνδρες του Τμήματος Ασφαλείας Ερμούπολης. Οι δύο συλληφθέντες αναζητούνταν από το Μεγάλο Σάββατο 30 Απριλίου, καθώς είχαν αφαιρέσει με την βία χρήματα, κινητό τηλέφωνο και άλλα αντικείμενα από ένα άτομο 45 ετών. Συνελήφθησα λοιπόν από τους αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Ερμούπολης, δύο ημεδαπή ηλικία 31 και 36 ετών. Αφαίρεσαν, όπως είπαμε, τη βία χρηματικό ποσό, κινητό τηλέφωνο και πολλά άλλα. Επίσης, να σας πούμε ότι στις έρευνες που έγιναν από την αστυνομία, η 39χρονη κατήχε 3 ναρκωτικά χάπια τα οποία κατασχέθηκαν.
σημαντική είδηση αυτή, Σταμάτη. Σπάνιο περιστατικό. Ναι. Για τα δεδομένα της ΥΡΟ τουλάχιστον, δηλαδή να γίνει μια ληστεία με χρήση βίας για να αποκομίσει κάποιο χρηματικό ποσό και ένα κινητό, είναι σπάνιο για το νησί μας. Να πούμε για την κίνηση του Πάσχα, ότι σε ανακοίνωση που εξέδωσε ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης, έκανε γνωστό ότι υπήρξε τεράστια άνοδος επισκεπτών στο νησί μας, η οποία έφτασε το 53,4% στο επιβατικό κοινό, με βάση τα εισιτήρια βέβαια που έκοψαν τα πλοία, και αύξηση 79,37% στα αγιοταχή αυτοκίνητα, όπως λέει και το δελτίο τύπου. Η Σύρος βάση στοιχείων συμπεριλαμβάνεται ήδη στους δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς για το Πάσχα, ενώ αναμένονται αισιόδοξα και τα αποτελέσματα από πλευράς τουριστικής κίνησης και για τον μήνα Μάιο. Βέβαια δεν ξεκίνησε και τόσο καλά με βάση την απεργία που ξεκινάει αύριο στα πλοία. Δυστυχώς. Ναι. Οι επιβάτες, να πούμε ότι έφτασαν περίπου τον αριθμό των 8.000. 8.000 επιβάτες δηλαδή ήρθαν κατά τη διάρκεια της μεγάλης εβδομάδας στη Σύρο. Νομίζω ότι έκαναν καλό τζίρο και τα καταστήματα γενικά εστίασης. Όσοι κυκλοφορήσαν, και εσύ κυκλοφόρησες και εγώ, είδαμε ότι τα περισσότερα καταστήματα ήταν γεμάτα καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Οπότε θεωρώ ότι έμειναν μάλλον ευχαριστημένοι οι επιχειρηματίες. Έχουμε και ένα μήνυμα από το Εργατικό Κέντρο Κυκλάδων, το οποίο καλεί τον κόσμο για την εργατική πρωτομαγιά. Όπως γράφει εδώ στο δελτίο τύπου που έχουμε, καλεί όλους τους εργαζομένους, τους συνταξιούχους, τους ανέργους στην 24ωρη γενική απεργία για τον εορτασμό της εργατικής πρωτομαγιάς την Κυριακή 8 Μαΐου. 8 Μαΐου λοιπόν, την Κυριακή το πρωί, όλοι στη συγκέντρωση του εργατικού κέντρου. Με ενότητα συνεχίζουμε τον αγώνα, αναφέρει εδώ, για να διασφαλίσουμε τα δίκαια αιτήματά μας και για να κατοχυρώσουμε τα δικαιώματα τα οποία δυστυχώς έχουν χαθεί στα μάτια. Τώρα βέβαια δεν ξέρω κατά πόσο η εργατική πρωτομαγιά μπορεί να γιορταστεί ημέρα Κυριακή. Ναι, είναι λίγο κάπως. Είναι λίγο περίεργο αυτό, τέλος πάντων. Αυτό είναι μια απόφαση των συνδικαλιστών που την πήραν. Λοιπόν, λίγο προηγουμένως μίλησες για τον πολύ κόσμο που είχαμε εδώ στη Σύρο. Ναι. Σταματή. Τάσο, δεν ξέρω πώς κοιμάθηκαν τα πράγματα αυτές οι μέρες στην Πάρο. Άκουσα ότι είχε πάρα πολύ κόσμο εκεί. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Χρόνια πολλά στους Ανέστη από Πάρο. Χρόνια πολλά. Ναι, όντως έτσι ήταν, είχε πάρα πολύ κόσμο. Να το πούμε λιγάκι ως από τις τελευταίες ειδήσεις, να πάμε λίγο Βεβαίως. Πιο πίσω, να ξεκινήσουμε Βεβαίως. Λίγο πιο πίσω. Βεβαίως. Να ξεκινήσουμε λίγο από ένα σημαντικό θέμα της Πάρου, τη Μεγάλη Τρίτη, mm-hmm. που είχαμε την επίσκεψη του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων του κυρίου Χρήστου Σπίρτζη. Μάλιστα. Πάμε, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ ανακοίνωσε ότι στις 15 Ιουλίου, δηλαδή σε... Πόσο είναι, τρεις μήνες από τώρα, δύο μήνες συγγνώμη, θα λειτουργήσει το νέο αεροδρόμιο της Πάρου. Ο κύριος Σπίρτζης ήρθε στην Πάρο, συνοδευόμενος από τον κύριο Σερμαλένιο και τον διοικητή της ΥΠΑ, της Υπηρεσίας Πολιτικής Αγορίας, τον κύριο Λιγκεράκο. Και όπως προανέφερα, δήλωσε ότι στις 15 Ιουλίου θα έχουμε το νέο αεροδρόμιο της Πάρου, που βέβαια αυτό θα βοηθήσει όχι μόνο το νησί της Πάρου, αλλά και τα γειτονικά νησιά. Όπως καταλαβαίνετε, είναι ένα μεγάλο έργο που ευελπιστούμε όλοι ότι θα φτάσει πέρα στην ημερομηνία που έχει ανακοινωθεί για το καλό του νησιού και των Κυκλάδων γενικότερα. Μετά τις μετέπειτα της μπαίνουμε τώρα στη Μεγάλη Εβδομάδα σιγά σιγά, Πέμπτη, Μεγάλη Πέμπτη, Παρασκευή, Μεγάλο Παρασκευή, Μεγάλο Σάββατο. Ήρθε πάρα πολλοί κόσμος στην Πάρο, περιφορές των επιταφείων, στη Συνάσταση. Αριθμητικά πόσο κυμαίνεται ο κόσμος ο οποίος ήρθε στην Πάρο, έτσι έχουμε κάποια στατιστικά. Έχω στοιχεία, θα σας πω λίγο αργότερα. Στην περιφορά, ξεχώρισε βέβαια η περιφορά του επιταφείου στη Μάρπισσα, δεν ξέρω αν έχετε δει καθόλου και τα βίντεο που έχουμε αναρτήσει. Έχουμε βίντεο τα οποία θα παίξουμε μετά από την αναπαραστάσεις. Με τις αναπαραστάσεις, οι οποίες εκεί στα κάτω χωριά της νοτιοανατολικής Πάρου, Μάρπισσα, Μάρμαρα, Πρόδρομο, γίνονται αναπαραστάσεις των παθών του κυρίου και συγκεντρώνονται κάθε χρόνο πάρα πολλοί κόσμος για να παρακολουθήσει αυτές τις αναπαραστάσεις. Mm-hmm. Με αποκορύφωμα βέβαια αργότερα την Κυριακή του Πάσχα αυτού που έγινε στο λιμανάκι της Νάουσας, το οποίο και σε αυτό υπάρχει βίντεο, δεν ξέρω αν μπορείτε να το δείτε. Θα τα δούμε σε λίγο αυτά τα σχόλια. Πραγματικά βούλιαξε το λιμανάκι της Νάουσας, βούλιαξε από κόσμο, έγινε ένα υπαίθριο πάρτι εκεί από τα καταστήματα με ζωντανή μουσική, ζωντανό συγκρότημα που... στην εκδήλωση αυτή και είχε πάρα πολύ κόσμο και στην συνεχεία υπήρχε και το η δεύτερη ανάσταση που ξεχωρίζει στην Πάρο είναι στην η Μπουρλοτιέριδες, η οποία γίνεται κάθε το απόγευμα της Κυριακής του Πάσχα γύρω στις 6.30 ώρα
συναντιούνται οι δύο Παναγίες των δύο εκκλησιών της Νάουσας στην κεντρική πλατεία και μετά από εκεί και πέρα γίνεται μια ομοβροντία βαρελότων και είναι ένα θέαμα που συγκεντρώνει πάρα πολύ κόσμο προκειμένου να παρακολουθήσει αυτό το γεγονός. Στη συνέχεια είχαμε στην Νάουσα καλυτέρεψε ο καιρός, είχαμε πάρα πολύ κόσμο. Πάρα πολλά σκάφη γέμισαν τη μαρίνα της Νάουσας με βέβαια την επίσκεψη ενός μέγα γιότ. Είναι ένα σπάνιο φαινόμενο έτσι, αυτό να το βλέπουμε στα νησιά μας εδώ πέρα. Δεν ξέρω, ίσως στη Μύκονο συνήθως συνέβη πολύ αυτό το πράγμα. Ήρθε ένα υπερπολιτελές σκάφος μήκους 140 μέτρων. Για φανταστείτε, είχε 50 περίπου άτομο προσωπικό μέσα. Ποια είναι το σκάφος αυτό, άτομο προσωπικό το πλοίο. Είναι ενός μεγιστάνα Ρώσου, έφτασε στην Πάρο, καλό βέβαια αυτό για το νησί μας και τι να σας πω, ήταν πραγματικά ένα εντυπωσιακό πλοίο αν το βλέπατε μέσα στον κόλπο της Νάουσας, ξεχώριζε. Τώρα να έρθω λιγάκι σε αυτό που είπατε εξ αρχής. Όταν πήραμε τα στοιχεία από το λιμεναρχείο της Πάρο, πραγματικά επικοινωνήσαμε τουλάχιστον 2-3 φορές να δούμε αν τα στοιχεία είναι λάθος. Πρόκειται για ένα, όπως το έχουμε περιγράψει, ένα τρελό rally affixion. Ούτε λίγο ούτε πολύ η αύξηση στην Πάρο, σύμφωνα με τα περσινά στοιχεία πάντα, και οι μέρες είναι, θα σας πω ακριβώς τις μέρες, είναι 106%. Η αύξηση. Όπως το ακούτε, δηλαδή, 106%. Διπλασιάστηκε ο κόσμος. Δηλαδή, να σας περιγράψω, τα περσινά στοιχεία του 2015 είναι 9.131 αφήξεις από περίοδο 3 Τετάρτου σε 11 Τετάρτου. Τα φετινά στοιχεία είναι από 21 Τετάρτου ως 1η Πέμπτη, δηλαδή έχουμε 2 μέρες διαφορά. Mm-hmm. Και η αφήξη είναι 18.845, 19.000 αφήξεις. Πολύς κόσμος. Τα αυτοκίνητα είναι από 1.471, 2.890, σχεδόν 3.000 αυτοκίνητα. Όσο καταλαβαίνετε μιλάμε για μια τεράστια αύξηση που δεν ξέρω αυτό αν είναι προϊονίζει, ας πούμε, το καλοκαίρι που έρχεται. Και μην ξεχνάμε, Τάσο, ότι πέρυσι τέτοιες μέρες υπήρχε απαγορευτικό, έτσι. Που πολλοί κόσμος δεν ταξίδεψε. Ναι. Ήταν και νωρίτερα το Πάσχα. Το Πάσχα ήταν πολύ νωρίτερα και με πολύ χειρότερο καιρό. Ναι. Σωστά, ναι. Αλλά να ξέρω τα στοιχεία αυτά είναι τα... Σωστά, ναι. Τα στοιχεία πάντως αυτά είναι τα υψηλότερα στοιχεία της εφταετίας, έτσι. Δεν μιλάμε μόνο για πέρσι. Μιλάμε της εφταετίας. Οπότε σε σχέση και με τα προηγούμενα χρόνια, πάλι φέτος... Ναι, έχουμε δημοσιεύσει όλα τα στοιχεία από το 2010. Από το 2010 μέχρι το 2016, δηλαδή 7 χρόνια, είχαμε τον περισσότερο κόσμο φέτος. Δεν είναι δηλαδή μόνο η περσινή χρονιά, ναι. Έτσι. Που ήταν μάλλον η χειρότερη. Που ήταν μάλλον, ναι, όντως, ήταν η χειρότερη της εφταετίας. Αυτά είναι τα στοιχεία που είχαμε τώρα για την επισκεψιμότητα στο νησί. Πώς καταλαβαίνετε, είναι πραγματικά η αύξηση ήταν πάρα πάρα πολύ μεγάλη. Τώρα, όπως άκουσα προηγουμένως από ό,τι είπατε και εσείς, και στην Σύρο είχατε αύξηση γύρω στο 56%. 53%, ναι. Ένα έργο έχουμε που ολοκληρώνεται τώρα στο Καρνάγιο, εδώ στο, μπροστά στο Απτοαρχαίωνα νεκροταφείο, που μαζευόταν τα νερά, τα βρόχινα νερά. Πιστεύουμε και αυτό γύρω στις 20 Μαΐου να ολοκληρωθεί για να βοηθήσει την παραλιακή να μην μαζεύει νερά κατά τους σημερινούς μήνες κυρίως που βρέχει. Και τέλος είχαμε έναν εμπρισμό, οπότε μάλλον συγγνώμη, πιθανότητα εμπρισμός, έτσι, δεν είμαστε σίγουροι γι' αυτό. Ό,τι φαίνεται στους, πάνω από την παρκία είναι το μοναστήρι των Αγίων Αναργύρων και την τη Δευτέρα του Πάσχα εκδηλώθηκε μια πυρκαγιά η οποία βέβαια κατασβέστηκε αρκετά γρήγορα από την έγκαιρη επέμβαση του περιοριστικού κλιμακίου της Πάρου. Και σύμφωνα τώρα με περίοικους ήταν 3 άτομα να απομακρύνονται από την περιοχή και υπάρχουν εικασίες ότι πρόκειται ίσως περί εμπρισμού. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θέλω να ρωτήσετε κάτι άλλο. Όχι, εγώ θέλω να σε ρωτήσω, Τάσο, κάτι για το αεροδρόμιο. Ναι. Που είπες το καινούργιο αεροδρόμιο σε σχέση με το παλιό, δηλαδή ποιες είναι η διαφορά του, είναι μεγαλύτερος, πολύ μεγαλύτερος ο διάδρομος, είναι... Ναι, το τωρινό αεροδρόμιο είναι γύρω στα, όχι γύρω, είναι 900 μέτρα ο διάδρομος, έρχονται αεροπλάνα των 30 θέσεων, 30-35 θέσεων, τα οποία όμως ποτέ δεν έρχονται πλήρης, γιατί λόγω, ξέρετε, βάρους αποσκευών, το ένα το άλλο, γύρω στα 20 άτομα περίπου είναι κάθε φορά η πτήση. Το καινούριο αεροδρόμιο, μιλάμε τώρα για αεροπλάνα τα οποία θα είναι 70 θέσεων, 75 μέχρι 90 θέσεων περίπου. Δηλαδή πόσο, κατά πόσο επιδικήθηκε. Ο διάδρομος από 900 μέτρα θα είναι 1450 μέτρα. Μεγάλη διαφορά, έτσι. Τώρα
ακούγεται από κάποιος ότι ενδεχομένως σε κάποια τσάρτερ μεγαλύτερα των 130-140 θέσεων μπορεί να έρθει. Δεν ξέρω αν μπορεί. Δεν ξέρω αν αυτό. Το ξέρω, δεν μπορώ να σου πω με βεβαιότητα έτσι. Μάλιστα. Ωραία. Πάντως πρόκειται για μεγάλη. Θα βοηθήσει αρκετά την κίνηση του Σπάρου, πιστεύω, τον αεροδρόμιο και όχι μόνο τη Σπάρου, όπως προείπα, και τα γύρω νησιά που περιμένουν. Να ολοκληρωθεί αυτό το νησί. Και τα γύρω νησιά, γιατί η Πάρος είναι σε ένα κομβικό σημείο. Ακριβώς, είναι στο κέντρο των Κυκλάδων και ναι, επικοινωνεί με τα γύρω νησιά. Ακριβώς, ναι. Αν είναι καλά και τα ενδοκυκλαδικά δρομολόγια, τόσο το καλύτερο. Ναι, αυτό, εντάξει, αυτό είναι μια μεγάλη τώρα κουβέντα η οποία. Πώς καταλαβαίνετε. Θέλει και πολλές ώρες συζήτησης. Κάποια ψέματα. Λοιπόν, Τάσο, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλό απόγευμα. Λοιπόν, νομίζω ότι έχουμε και τη δυνατότητα να δούμε όλο αυτό το πλούσιο βίντεο που έχουμε στα μάτι. Από τις εκδηλώσεις την Παρό. Κύριε Ρούσο, δεν ξέρω αν μας ακούτε στο κοντρόλ. Ωραία. Να πάμε σιγά σιγά να δούμε τα βίντεο από την Παρό, από την Μεγαλοβδομάδα και τις θρησκευτικές εκδηλώσεις που είχαμε εκεί και σε λίγο να επιστρέψουμε ξανά μαζί σας. Αν σε είδαν να με περιμένουν.
έναν τέλος ανθρώπος να μην υπάρχει ούτε νεράς ούτε πολλές φορές με γέρασε όλα αέρα σου να αλλάξω όλα αέρα σου να αλλάξω με στην παρό και στην άξω. Δεν είμαι κρύμα και ένα πεζέ κοχκάρα και πάω στα χρόνια πολλά! Χρόνια πολλά! Καλή Ανάσταση! Χρόνια πολλά! Όμως μόνο θα παρώνουν έλα! Όλος όλος του χώριος όλος μας του χώριος. Σου κάνω